Τζάνης αυτή τη φορά πάει προς τη μικρή περιοχή. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Ίγκορ. 1-0 ο Πανθρακικός. Στο 16. Μπήκε επιθετικά. Το άξιζε το προβάδισμα. Σκοράρει με μεγάλη συχνότητα στο φετινό πρωτάθλημα. Για 15η φορά φέτος η ομάδα του Πανθρακικού μπαίνει μπροστά στο σκορ. Ντούνης κρατιέται στο όριο δεξιά. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες ψηλά για τον Πανιόνιο. Πήρε ο Ντούνης το πρώτο του σουτ στο μάτς. Είναι ένα καταπληκτικό γκολ στο 27. Πανέμορφο γκολ από τον Ντούνη. Πρώτη ευκαιρία για τον Πανιόνιο και γκολ για την ισοφάριση στο 27. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα φέτος σε 18 αγώνες. Έναν παίχτη που προέρχεται από τις ακαδημίες του Πανιονίου. Παπαγεωργίου γυρίζει από κοντά η κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Ρωμαίου είναι αυτός που δίνει το προβάδισμα στον Πανθρακικό στο 58. Ο Ανέστης θα νικηθεί από τους παίχτες του Πανθρακικού. Παπαγεωργίου κόντρα εμνοεί το Χασομέρι, φέρνει την μπάλα μπροστά του, έχει και τον Τζάνη αλύσει. Γι' αυτόν είναι η πάσα, είναι δυνατή. Αυλονίτης προσποιείται και απομακρύνει. Όχι σωστά. Χασομέρι στο σουτ με το αριστερό. Γκολ! 3-1 στο 63. Άλλο ένα πανέμορφο γκολ. Ο Χασομέρι σκοράρει. Άπιαστο και αυτό το σουτ. Έχουμε δύο ωραία γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό είναι το δεύτερο του Χασομέρι στο φετινό πρωτάθλημα. Σουτ του Τζάνη από μακριά και άλλο γκολ! Τι άλλο θα δούμε σήμερα, είναι φοβερά τα γκολ που μπαίνουν σε αυτό το μάτς. Στο 68, ούτε τώρα μπορεί να κάνει τίποτα ο Ανέστης που περίλυπος παρακολουθεί τους παίκτες του Πανθρακικού να πυροβολούν από μακριά και να τον εκτελούν. 4-1 στο 68.